centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλενα. Καλημέρα σας, και στους ακροατές και καλό μήνα. Τι κάνει το Άργος, καλό μήνα, καλό μήνα. Είμαστε καλά Χρήστο, δόξα τω Θεώ. Ετοιμάζεστε για πανηγύρι? Σιγά σιγά. Δεν το φοβάστε έτσι? Όχι Χριστό, τι να φοβηθούμε. Εμβολιασμένοι είστε, τι να φοβηθούμε. Με τον πλήρη εμβολιασμό δεν νομίζω. Εντάξει, καλό θα είναι. Να προσέχουμε, κάποτε, Κάπου να κρατάμε λίγο τις προφυλάξεις μας. Το λέμε αυτό γιατί σήμερα, μάλλον από χθες, η αντιπολίτευση του Άργους έχει καταθέσει μια πρόταση για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην γίνει το πανηγύρι. Θα δούμε τι θα γίνει πραγματικά. Για υγειονομικούς λόγους. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, για να έρθουμε όμως στο θέμα μας, γιατί εσάς δεν σας καλέσαμε. Γι' αυτό σας καλέσαμε να μας πείτε τι έγινε στο κέντρο υγείας. Εντάξει, Χρήστο, εμείς δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Από το νούμερο 60 προσωπικό που έχουμε περίπου, ας πούμε. Οι δύο. Περίπου στα 60 είμαστε μαζί με τους security σήμερα. Ναι. Έτσι, μόνο δύο άτομα είναι. Αλλά πιστεύω, κύριε Νατσούλη μου, ότι σύντομα θα τους έχουμε κοντά μας, θα εμβολιαστούν. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Μαγαλιέ. Το τελευταίο διάστημα από τότε που ανακοινώθηκε ότι όσοι δεν εμβολιαστούν θα πάνε με αναστολή, πόσα άτομα εμβολιάστηκαν σε αυτό το διάστημα? Χρήστο, μπορώ να πω ότι το 90-95% είχε εμβολιαστεί πριν. Ήδη, μάλιστα. Έτσι. Πάρα πολύ λίγα άτομα εμβολιάστηκαν αυτό το διάστημα. Πάρα πολύ λίγα. Άρα δύο, τα οποία τι ειδικότητες έχουν? Εντάξει, Χρήστο, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω το εξής. Δεν θέλω τα ονόματα φυσικά. Είναι δύο άτομα του προσωπικού μας. Πιστεύω ότι σύντομα θα τους έχουμε κοντά μας. Γιατί δεν θέλουμε τα ονόματα που είναι. Οι εντολές μας αυτές είναι από την Τρίτη. Οι ειδικότητες τις θέλουμε για να δούμε αν θα δημιουργηθεί κάποια δυσλειτουργία στο κέντρο υγείας στο Άργος. Εμείς τώρα, μείον δύο άτομα από 60 προσωπικό, είμαστε στο 99,9% όπως καταλαβαίνεις, Χρήστο. Μάλιστα. Και πιστεύετε ότι και αυτοί οι δύο θα εμβολιαστούν πολύ σύντομα? Έτσι πιστεύω. Αυτές είναι και οι εντολές. Ότι αν εμβολιαστούν, επιστρέφουν, Χρήστο, στη δουλειά τους. Επιστρέφουν στη δουλειά τους. Για την Καστοριά, μαθαίνετε κάτι, επειδή δεν μπορέσαμε κι εμείς μέχρι στιγμής τουλάχιστον να έχουμε μια επικοινωνία? Χρήστο, ξέραμε ότι ήταν σε ένα ποσοστό 20% το οποίο έπεφτε για το νοσοκομείο Καστοριάς. Δεν ξέρουμε πού έχουμε καταλήξει. Όχι, Χρήστο, δεν έχω ιδέα. Έχουμε εστιάσει την προσοχή μας εδώ στα δύο εμβολιαστικά κέντρα που έχουμε. Πάμε καλά. Πλησιάζουμε περίπου τις 16.000 εμβολιασμένους. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο για το κέντρο μας. Πιστεύω ότι άλλα τόσα είναι στο νοσοκομείο και στο, Χρονείο. Πιστεύω η Καστοριά ότι μέχρι τώρα. Το νοσοκομείο θα δώσει αριθμό και για το χρονείο παθήσεων. Αυτό δεν το ξέρω. Ή το χρονείο δεν εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία? Δεν έχω ιδέα, Χρήστο, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Γιατί όπως ξέρεις, εμείς πλέον ανήκουμε στην Τρίτη ΥΠΕ Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Εδώ και αρκετά χρόνια. Αντιστοίχως λοιπόν και το κέντρο υγείας Καστοριάς είναι ακριβώς στην ίδια κατάσταση με εσάς? Χρήστο μου, δεν έχω άποψη. Δεν ξέρετε. Εσείς ξέρετε για το δικό σας κέντρο, αυτό έχει σημασία. Εγώ μπορώ να το κέντρο υγείας τώρα, δύο μόνο. Μέλη του προσωπικού σας δεν έχουν εμβολιαστεί. Λοιπόν, ναι, αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα γίνει και θα τους έχουμε κοντά μας και θα χαρούμε πάρα πολύ. Κύριε Μαγαλιά, έχετε μιλήσει με αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί έχει μια αξία να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά και έχουν αυτόν τον δισταγμό, τον φόβο. Είναι κάτι άλλο, είναι στο αντιεμβολιαστικό κίνημα? Ξέρεις, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι τελείως προσωπικό θέμα. Αλλά μπορεί να υπησέρχεται και ο φόβος, μπορεί να υπησέρχεται έτσι και κάποιο θέμα, ξέρω εγώ, ιατρικό που τέλος πάντων φοβούνται. Αλλά επαναλαμβάνω, θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα εμβολιαστούν και αυτοί οι δύο. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαγαλιά. Τίποτα, Χρήστο, καλό μήνα, καλή συνέχεια. Βέβαια, καλό μήνα. Έτσι, καλή δύναμη σε εσένα και στην Έλενα. Να είστε καλά, κύριε Μαγαλιά. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.